Σημερινό γάμο του αδερφού μου στην Αθήνα και θα δούμε μαζί τι θα φορέσω. Get ready with me! Ένα υπέροχο κοστούμι, υπέροχο. Παιδιά, ειλικρινά, ζω για αυτή την εμφάνιση και μετά ας πεθάνω. Συγχαίρω με το φωτισμό, αλλά δεν μπορώ να κάνω και κάτι. Καταλαβαίνεις, τώρα αυτό από πάνω, το σπάσω. Μένω από πάνω, αυτό, πού είναι το. Αυτό εδώ, για να φαίνω τις ρόγες μου και να νιώθω ασφάλεια. Πόσο πιο άβολο από αυτό να γίνει. Πείτε μου. Αυτό είναι το παντελόνι μου. Δεν θα δείχνω κάτι άλλο γιατί θα φαίνεται βρακί μου αυτή τη στιγμή. Από πάνω, αγαπημένο μου, ωραία. Από πάνω. Θα βάλω αυτό εδώ το αριστούργημα, το Ζάρα. Πεθαίνω. Το θέμα είναι τώρα που θα το βάλω. Μια επιλογή είναι έτσι. Μην απ' έξω που δεν μου αρέσει γιατί είναι. Θέλω να φορώ καφτάνι στην παραλία. Λοιπόν, μια επιλογή είναι αυτή. Ναι. Πώς το έχω κάνει έτσι που πήγαμε. Δεν μ' αρέσει. Η επιλογή δεν είναι καν επιλογή αυτή. Η τρίτη επιλογή. Δεν είπα. Θα το βάλω και έτσι. Δεν είναι άσχημο, αλλά φουσκώνει λίγο περίεργα, ρε φίλε. Τι να πω. Αυτό είναι το σακάκι μου. Ότι με βλέπετε και με σακάκι. Πόσο δεν εξίσει κανέναν αυτό το θέμα. Είναι και αυτό για να είμαι λίγο. Λες και εγώ είμαι ο γαμπρός. Μπορεί και εγώ είμαι ο γαμπρός αυτή τη στιγμή. Το, για το παπούτσι. Δεν είχε ετοιμαστεί κανένα σας. Εντάξει. Εντάξει. Που με ρωτάτε τι βάζω στο χείλο μου, βάζω την idea technique. Και έχουμε το τελικό μου outfit. Και μην ξεχάσετε να πάτε στο Instagram μου για να δείτε τι θα ζήσω σήμερα που θα δω το σώμα μου μετά από 35 χρόνια. Και που θα κλαίνε όλοι και θα με έτσι. Να δούμε και τελικά τι έβαλα. Και αυτό ωραία θα το κρεμάσω στο λαιμό μου. Και πείτε μου και πώς να το βάλω, γιατί δεν έχω ιδέα.